Προχωρούμε στον επόμενο. Ο επόμενος ομιλητής θα ξέρει και από αυτό ήπια. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι ο κύριος Πράντζος Νικόλαος, Διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Γαλλίας, CNRS. Το θέμα της ομιλίας, το μακρινό μέλλον της γης, του ήλιου και του σύμπαντος. Έγινε, από ό,τι έχετε καταλάβει από το πρόγραμμα, μία μικρή αλλαγή. Ο κύριος Γαζής θα είναι μετά. Εντάξει. Καλά, καλώς ήρθατε. Και γρηγορότερα, σε 40 λεπτά περίπου. Έγινε, ευχαριστώ. Λοιπόν, με ακούτε, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Πριν αρχίσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές του συνεδρίου, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, για την τιμή που μου κάνουν να με καλέσουν για άλλη μια φορά στο συνέδριό τους, που μου δίνει την ευκαιρία να χαιρετήσω παλιούς συναδέλφους, φίλους και κυρίως να απευθυνθώ στη νεολαία της χώρας μας. Σπάνια έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό, αλλά μου δίνει πάντα μεγάλη ευχαρίστηση. Το θέμα το οποίο διάλεξα για την απόψινή παρουσίαση έχει σχέση με κάτι στο οποίο σπάνια αναφερόμαστε, όχι τόσο γιατί δεν έχει ενδιαφέρον από φυσική άποψη, κάθε άλλο, όπως θα δούμε υπάρχει πάρα πολύ φυσική, αλλά κυρίως γιατί οι χρονικές κλίμακες στις οποίες αναφερόμαστε έχουν τόσο μεγάλη απόσταση από εμάς, που ένα βασικό στοιχείο της σύγχρονης φυσικής, η δυνατότητα δηλαδή παρατήρησης ή πειράματος για την επαλήθευση των θεωριών, δεν υπάρχει αντικειμενικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το θέμα δεν είναι ενδιαφέρον, το αντικείμενο, κάθε άλλο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και θα προσπαθήσω να το παρουσιάσω πολύ συνοπτικά, πολύ περισσότερο που έχει και κάποιο φιλοσοφικό ενδιαφέρον. Ξέρουμε, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της φυσικής του 20ου αιώνα ήταν η κατανόηση του γεγονότος ότι το σύμπαν στο οποίο ζούμε είναι εξελισσόμενο, δεν είναι στατικό. Και εδώ βλέπετε μια πολύ σχηματική αναπαράσταση. Μπορεί να τη δει κανείς και προς τις... ξεκινώντας από τη μέση, από την μοναδικότητα, όπως την αποκαλούμε, η οποία αποτελεί ουσιαστικά το όριο των τωρινών μας γνώσεων όσον αφορά το παρελθόν του σύμπαντος. Εδώ και 14 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια ξεπήδησε το προσιτό μας σύμπαν από μια κατάσταση υπέρθερμη και υπέρπυκνη, όπου βρισκόταν σε μια σούπα στοιχειωδών σωματιδίων, και η κατοπινή διαστολή και ψήξη του, κάτω από την επίδραση των βασικών, των θεμελιωδών δυνάμεων της φύσης, της βαρύτητας, του ηλεκτρομαγνητισμού και των πυρηνικών δυνάμεων, οδήγησε στη σταδιακή του δόμηση. Στις υψηλότατες θερμοκρασίες στο αρχικό σύμπαν, φυσικά η ύλη βρισκόταν υπό τη μορφή στοιχειωδών σωματιδίων. Όπως ξέρουμε, σε μερικές εκατοντάδες βαθμούς η ύλη μπορεί να υπάρχει με τη μορφή μορίων, όπως σήμερα γύρω μας. Σε χιλιάδες βαθμούς δεν μπορεί να υπάρξει παρά με τη μορφή ατόμων. Σε εκατομμύρια βαθμούς τα άτομα, τα ηλεκτρόνια, ξεκολλάνε, σπάνε οι δεσμοί τους από τους πυρήνες. Σε δισεκατομμύρια βαθμούς και οι πυρήνες διασπώνται στα συστατικά τους, πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Και τέλος, σε τρισεκατομμύρια βαθμούς και σε κατάλληλες πυκνότητες, ακόμη και τα συστατικά του πυρήνα, τα νουκλεόνια, δεν υπάρχουν παρά με τη μορφή των quarks. Αυτό είναι πολύ συνοπτικά μια παρουσίαση των διαφόρων στάδιων στην εξέλιξη του σύμπαντος, εντελώς σχηματική, ξεκινώντας από το Big Bang, το οποίο δεν αποτελεί μια στιγμή στην ιστορία του σύμπαντος. Δεν ξέρουμε απλά τι υπάρχει πιο πριν, τι θα μπορούσε να υπάρξει. Έχουν διατυπωθεί διάφορες ιδέες. Μία από αυτές είναι και αυτό που διατύπωσε ο Hawking με τον Hartle πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, για έναν φανταστικό χρόνο, μια φανταστική διάσταση του χρόνου, την οποία δεν φαίνεται να συμμερίζονται οι περισσότεροι από τους θεωρητικούς φυσικούς σήμερα. Και βλέπετε τη δόμηση του σύμπαντος, τους πρώτους πυρήνες, στα πρώτα λεπτά της ιστορίας μας, στα 300.000 χρόνια τα πρώτα άτομα. Από αυτή την εποχή μας έρχεται και η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου που παρατηρούμε σήμερα, και τέλος, στα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια
τα πρώτα αστέρια και οι γαλαξίες κάτω από την επίδραση της βαρυτικής δύναμης και φτάνουμε στη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος, των πλανητών όπως τη Γη και πάνω στη Γη των πιο περίπλοκων οργανισμών και του ανθρώπου, ο οποίος κοιτάζει γύρω του και αναστοχάζεται σε όλα αυτά. Αυτή λοιπόν η πολύ σχηματικά εδώ παρουσιασμένη ιστορία της εξέλιξης του σύμπαντος, όπου από το πολύ απλό προχωράμε σιγά σιγά στο πιο περίπλοκο, θα μπορούσε να μας αφήσει την εντύπωση ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβαίνει συνεχώς και στο μέλλον. Ότι δηλαδή η ύλη είναι μοιραίο να εξελίσσεται σε όλο και πιο πολύπλοκες μορφές και τρόπους ύπαρξης. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Η σύγχρονη φυσική μας λέει πως όχι. Και θα δούμε στη συνέχεια το τι ακριβώς πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Ας ξεκινήσουμε από το κοντινό μας περιβάλλον, τη Γη και τον Ήλιο, τα οποία δημιουργήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Και από τότε η εξέλιξη της Γης ρυθμίζεται ουσιαστικά από δύο παράγοντες: από τη θερμότητα του Ήλιου που δέχεται στην επιφάνειά της και από την εσωτερική θερμότητα, το κατάλοιπο του σχηματισμού της, το οποίο την οδήγησε να είναι πολύ ζεστή, ακριβώς γιατί τα εξωτερικά στρώματα καταπλακώνουν τα εσωτερικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και η ραδιενέργεια μακρόβιων ραδιενεργών στοιχείων, σαν το ουράνιο και το θόριο, που έχουν διάρκεια ζωής δισεκατομμυρίων χρόνων και θερμαίνουν τον πυρήνα της Γης, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση, είναι λιωμένο υλικό σε κατάσταση μάγματος ο Μανδύας. Και ακριβώς επειδή είναι ρευστό το εσωτερικό της Γης, η εξωτερική κρούστα που έχει ψυχτεί από την επαφή με το ψυχρό διάστημα και έχει κομματιαστεί, μπορεί και μετακινείται επάνω, είναι οι γνωστές λιθοσφαιρικές πλάκες, είναι ένα άλλο στοιχείο που μάθαμε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και καταλάβαμε τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών, οι οποίες δημιουργούν πολλά από τα φαινόμενα που ξέρουμε, τους σεισμούς, τα ηφαίστεια κλπ. Ξέρουμε τώρα ότι στο παρελθόν έχουμε καταφέρει να ανασυστήσει τις κινήσεις αυτών των τεκτονικών πλακών. Σήμερα βλέπετε τις Υπήρους, τη γνωστή διαμόρφωση της επιφάνειας της Γης. Ξέρουμε ότι 100 εκατομμύρια χρόνια πριν η Νότια Αμερική ήταν πολύ πιο κοντά στην Αφρική και αν πάμε 150 εκατομμύρια χρόνια πριν ήταν ενωμένη, ενώ η Βόρεια Αμερική ήταν ενωμένη με την Ευρασία και τέλος, αν πάμε 200 εκατομμύρια χρόνια πίσω, υπήρχε μία μοναδική Ήπειρος, η Παγγέα. Αυτές λοιπόν οι τεκτονικές κινήσεις θα εξακολουθούν και στο μέλλον. Βλέπετε εδώ μια προσομοίωση. Σε 50 εκατομμύρια χρόνια από τώρα βλέπετε την Αφρικανική πλάκα να έχει ενωθεί με την Ευρωπαϊκή, εξαφανίζοντας τη Μεσόγειο. Όσοι έχουν παραθαλάσσια εξοχικά θα έχουν μόνο εξοχικά πλέον και όχι παραθαλάσσια. Και σχηματίζοντας μια μεγάλη οροσειρά. Θα έχουν εξοχικά στο βουνό. Και φυσικά θα συνεχιστεί αυτό. Βλέπετε την Νότια Αμερική, η οποία θα αρχίσει και πάλι να πλησιάζει προς την Αφρική, για να ενωθούν σε περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια στο μέλλον σε μια μεγάλη Ήπειρο. Ωστόσο, αυτές οι τεκτονικές κινήσεις δεν πρόκειται να συνεχιστούν για πάντα. Και το εσωτερικό της Γης ψύχεται στο μεταξύ και οι λιθοσφαιρικές πλάκες στερεοποιούνται όλο και περισσότερο. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι σε περίπου 800 εκατομμύρια χρόνια στο μέλλον υπολογίζεται ότι θα σταματήσει εντελώς η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, με αποτέλεσμα να σταματήσουν και το φαινόμενο των ηφαιστείων και το φαινόμενο των σεισμών, το δεύτερο καλό σίγουρα, αλλά το πρώτο όχι τόσο πολύ, γιατί θα μου έπαιρνε πολύ καιρό να αναλύσω αυτό εδώ το διάγραμμα, στο οποίο άλλωστε δεν είμαι και ειδικός. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ξέρουμε τώρα πώς λειτουργεί ο κύκλος του άνθρακα στη φύση, με τον άνθρακα να αναδύεται μέσα από, να κατακριμνίζεται από το βυθό των ωκεανών στο εσωτερικό της Γης, όταν η μία λιθοσφαιρική πλάκα πάει κάτω από την άλλη και στη συνέχεια να ξαναεμφανίζεται, να ανακυκλώνεται μέσα από τα ηφαίστεια. Και αυτός ο άνθρακας είναι απαραίτητος, γιατί δεσμεύεται, ενώνεται με το οξυγόνο, σχηματίζει το διοξίδιο του άνθρακα. Και το διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των φυτών, όπως ξέρετε. Με τη βοήθεια του φωτός του ήλιου, δεσμεύουν, παίρνουν το διοξίδιο του άνθρακα, κρατάνε τον άνθρακα με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και το οξυγόνο το αποδίδουν στην ατμόσφαιρα. Και ο άνθρακας είναι απαραίτητος για κάθε μορφή ζωής στη Γη. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο με τον κύκλο του άνθρακα θα σταματήσει περίπου σε 800 εκατομμύρια χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μορφή ζωής θα πάψει να υπάρχει ύστερα από αυτό το χρονικό διάστημα. Περίπου το ίδιο, στον ίδιο περί εποχή, ίσως και λίγο αργότερα, θα συμβεί ένα δεύτερο γεγονός. Η λαμπρότητα του ήλιου, όπως και των αστεριών, αυξάνεται στη διάρκεια της ζωής τους με μικρό ρυθμό. Στην περίπτωση του ήλιου, κατά 10% κάθε δισεκατομμύριο χρόνια.
Ο λόγος είναι ότι επειδή το υδρογόνο μετατρέπεται σε ήλιο, που είναι πιο βαρύ στοιχείο στην καρδιά του ήλιου, το υδρογόνο πηγαίνει όλο και πιο κοντά προς το κέντρο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η καρδιά του ήλιου συστέλλεται και εκπέμπει λίγο βαρυτική ενέργεια, η οποία αυξάνει τη θερμότητά του. Λοιπόν, 10% είναι τεράστια αύξηση στη λαμπρότητα του ήλιου. Το αποτέλεσμα θα είναι, βλέπετε εδώ, προσομοιώσεις της σημερινής γης με τις θερμοκρασίες, 30 βαθμοί περίπου στον ησημερινό. Πώς θα είναι ύστερα από 850 εκατομμύρια χρόνια, βλέπετε θερμοκρασίες γύρω στους 80-70 βαθμούς Κελσίου. Σε τέτοιες θερμοκρασίες το νερό των ωκεανών θα αρχίσει να εξατμίζεται και όταν όλο το νερό των ωκεανών βρεθεί στην ατμόσφαιρα, η υδρατμή, όπως ξέρετε, είναι αέριο που συντελεί στο φαινόμενο θερμοκηπίου, πράγμα που σημαίνει ότι η Γη θα γίνει περίπου όπως και η Αφροδίτη, που έχει μια τεράστια ατμόσφαιρα με πολύ ενισχυμένο φαινόμενο θερμοκηπίου και έχει θερμοκρασία 700 βαθμούς στην επιφάνειά της. Και βλέπετε κάτι τέτοιο εδώ, στο 1 δισεκατομμύριο χρόνια περίπου στο μέλλον, η θερμοκρασία της Γης θα είναι πάνω από 1000 βαθμούς, εξαιτίας αυτής της σταδιακής αύξησης της λαμπρότητας του ήλιου. Αυτό δεν θα διαρκήσει για πάντα, γιατί το γεγονός ότι η ατμόσφαιρα της Γης θα έχει όλους τους υδρατμούς, δεν θα μπορέσει να τους κρατήσει για πάντα. Αν προσέξατε κάτι που είπε ο κύριος Βαρότσος πριν, το φως του ήλιου και κυρίως οι περιόδεις ακτίνες μπορούν να διασπούν τους δεσμούς, όπως μίλησε για τη διάσπαση του όζοντος. Αλλά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα διασπαστούν και οι δεσμοί υδρογόνου και οξυγόνου του νερού της ατμόσφαιρας, το οξυγόνο έχοντας μεγάλη αντιδραστική ικανότητα, θα σκουριάσει ό,τι βρει, θα ενωθεί με όλα τα άλλα στοιχεία. Το υδρογόνο, όντας πολύ ελαφρό, θα δραπετεύσει στο διάστημα. Συνεπώς, η ατμόσφαιρα της Γης θα πάψει να υπάρχει ύστερα από αυτό και θα γίνει ο πλανήτης μας, αφού έχει περάσει από ένα στάδιο που θα μοιάζει με την Αφροδίτη, θα μοιάζει τώρα πια με τον Ερμή, που δεν έχει ατμόσφαιρα. Και βλέπετε εδώ μια αναπαράσταση σε 1 δισεκατομμύριο χρόνια περίπου στο μέλλον, όπου όλο το νερό των ωκεανών θα έχει πάει στην ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια δεν θα υπάρχει πια ατμόσφαιρα και θα είναι, ναι, εδώ βλέπετε αυτό που είπα πιο πριν, σε συνάρτηση με το χρόνο που βλέπετε εδώ σε δισεκατομμύρια χρόνια, το σήμερα είναι εδώ 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια από το σχηματισμό του ήλιου, μέχρι τα 11 δισεκατομμύρια η κλίμακα είναι γραμμική, από εκεί και μετά πάβει να είναι η ίδια κλίμακα, αλλάζει κλίμακα και από το 11 ως το 12 είναι όλο αυτό το διάστημα, δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον. Βλέπετε τη λαμπρότητα να αυξάνει σιγά σιγά εδώ. Αυτή είναι η φωτεινότητα του ήλιου σε σχέση με τη σημερινή. Και βλέπετε ότι όταν τελειώσει, εδώ βλέπετε μια απότομη αύξηση κατά ένα παράγοντα, είναι λογαριθμική η κλίμακα, κατά ένα παράγοντα σχεδόν 1000, είναι η φάση όπου ο ήλιος θα γίνει κόκκινος γίγαντας, όταν τελειώσει το υδρογόνο στην καρδιά του. Σε σχέση με αυτό που σας είπα πριν, στα 5,5 δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον, όταν θα πάψει να υπάρχει η ατμόσφαιρα, σήμερα όταν ανατέλει ο ήλιος να δει, τον βλέπουμε την ατμόσφαιρα της Γης γαλάζια, ακριβώς γιατί υπάρχει ατμόσφαιρα. Υπάρχουν μόρια τα οποία διαχέουν το φως του ήλιου. Όταν δεν θα υπάρχουν ατμόσφαιρα, θα είναι η θέα που θα έχουμε του ήλιου, θα είναι όπως είναι η θέα που έχουμε από τη Σελήνη. Έτσι, όπου δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Και μόνο που ο ήλιος θα είναι κόκκινος, όταν γίνει κόκκινος γίγαντας. Στη συνέχεια, ωστόσο, η επιφάνεια του κόκκινου γίγαντα θα εξαπλωθεί προς τα έξω. Βλέπουμε εδώ την ακτίνα σε σημερινές ακτίνες του ήλιου, που είναι ένα, θα γίνει 200 περίπου, εδώ είναι 150 φορές μεγαλύτερη από τη σημερινή. Και εδώ βλέπετε τις αποστάσεις των εσωτερικών πλανητών του Ερμή, της Αφροδίτης και της Γης από την επιφάνεια του ήλιου. Βλέπετε ότι η επιφάνεια του ήλιου θα φτάσει στην τροχιά της Αφροδίτης περίπου. Θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι την Αφροδίτη θα την καταπιεί ο ήλιος να γίνει κόκκινος γίγαντας. Δεν είναι εντελώς σίγουρο αυτό. Γιατί ακριβώς επειδή τα εξωτερικά στρώματα θα βρεθούν τόσο μακριά από το κέντρο του ήλιου, θα υφίστανται λιγότερο τη βαρυτική έλξη του ήλιου και θα μπορούν πιο εύκολα να ξεφύγουν στο διάστημα. Οι κόκκινοι γίγαντες, το βλέπουμε αυτό, χάνουν μάζα. Χάνοντας ο ήλιος περίπου τη μισή του μάζα από τη σημερινή, θα έχει και τη μισή βαρύτητα από τη σημερινή. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι δυσκολότερο να κρατήσει τους πλανήτες στις τροχιές τους. Και αναμένουμε ότι αυτοί είναι οι υπολογισμοί ότι όλοι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος θα φύγουν σιγά σιγά λίγο προς τα έξω. Με αποτέλεσμα, η Αφροδίτη μάλλον θα την γλιτώσει, δεν θα την καταπιεί. Στον Ερμή σίγουρα δεν την γλιτώνει και η Γη μάλλον θα την γλιτώσει. Αλλά δεν θα είναι πια μια Γη όπως την ξέρουμε, θα είναι μια Γη που θα αποτελείται από λάβα ουσιαστικά, γιατί η επιφάνειά της θα είναι όπως είναι το κέντρο της Γης τώρα, θα αποτελείται από λάβα, γιατί η επιφανειακή της θερμοκρασία θα είναι πάνω από 1500 βαθμούς. Και σιγά σιγά ο ήλιος θα μεταβληθεί, αφού τα εξωτερικά του στρώματα φύγουν, θα είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα. Αν υπάρχει κάτι εδώ, ένας πλανήτης, θα παρατηρεί κάτι τέτοιο, ένα πλανητικό φαινόμενο, ένα
πολύ γνωστό φαινόμενο, έτσι το παρατηρούμε πάρα πολλές φορές. Εδώ βλέπετε ένα πραγματικό πλανητικό νεφέλωμα από το τηλεσκόπιο Hubble, που είναι το περίβλημα ενός μικρού άστρου στο τέλος της ζωής του. Τι άλλο ξέρουμε για τα αστέρια? Εδώ βλέπετε σε σχέση με την αρχική μάζα του άστρου, το ένα είναι η μονάδα, η μάζα του ήλιου. Είναι η μάζα του ήλιου. Υπάρχουν αστέρια 10 φορές βαρύτερα, 100 περίπου φορές βαρύτερα από τον ήλιο, μέχρι 10 φορές μικρότερα. Και εδώ στον άξονα αυτό έχετε σε λογαριθμική κλίμακα τη διάρκεια ζωής, όπου το ένα, το έχω βάλει. Σε δισεκατομμύρια χρόνια, συγγνώμη. Η διάρκεια ζωής του ήλιου είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Τα μεγάλα αστέρια ζουν μερικά μόνο εκατομμύρια χρόνια και πεθαίνοντας εκρήγνονται σαν σούπερνόβα και αφήνουν πίσω τους ένα άστρο νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα, ενώ τα μεσαία και μικρά, ας τα πούμε μικρομεσαία αστέρια, αφήνουν πίσω τους έναν άσπρο νάνο. Και η διάρκεια ζωής τους είναι τόσο πιο μεγάλη όσο πιο μικρή είναι η μάζα τους. Βλέπετε εδώ το κοντινότερό μας αστέρι, θα το έχετε ακουστά σίγουρα, ο Εγγύς του Κεντάβρου, είναι ένα πολύ μικρό κοκκινοπό αστέρι, 10 φορές μικρότερο από τον ήλιο. Η διάρκεια ζωής του είναι περίπου 1000 φορές μεγαλύτερη από τη διάρκεια του ήλιου. Αν ο ήλιος ζήσει 10 δισεκατομμύρια χρόνια, αυτό θα ζήσει περίπου 13 εκατομμύρια χρόνια. Εδώ σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από ένα πολύ γνωστό βιβλίο του Άρθουρ Κλάρκ, του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, που είχε γράψει το βιβλίο του 1962, το προφίλ του μέλλοντος. Ο γαλαξίας μας διανύει τώρα τη σύντομη άνοιξη της ζωής του. Μια άνοιξη μεγαλόπρεπη χάρη στην παρουσία λαμπερών ασπρογάλαζων αστεριών όπως ο Βέγας και ο Σύριος, αλλά και σε μια πιο περιορισμένη κλίμακα ο ίδιος ο ήλιος μας. Όμως η πραγματική ιστορία του σύμπαντος θα αρχίσει μετά το τέλος της φλογερής νεότητας αυτών των άστρων. Θα είναι μια ιστορία που θα φωτίζεται μόνο από την αδύναμη, ερυθρή και υπέρυθρη λάμψη των μικρών αστεριών που θα είναι σχεδόν αόρατα στα μάτια μας. Και ωστόσο, αυτό το σκοτεινό θέαμα αυτού του σύμπαντος θα μπορούσε να φαίνεται πανέμορφο και γεμάτο χρώματα στα παράξενα πλάσματα που θα κατάφερναν να προσαρμοστούν και να το συνηθίσουν. Θα ξέρουν ότι μπροστά τους απλώνονται όχι τα εκατομμύρια χρόνια των γεωλογικών μας εποχών, ούτε τα δισεκατομμύρια χρόνια της ζωής των συνηθισμένων άστρων, αλλά στην κυριολεξία 3 εκατομμύρια έτη. Και θα έχουν αρκετό χρόνο στο διάστημα αυτών των ατελείωτων αιώνων για να επιχειρήσουν το κάθε τι και να μάθουν πρακτικά τα πάντα. Όμως, παρά τη δύναμή τους, θα μας ζηλεύουν εμάς που λουζόμαστε στη φωτεινή λάμψη της δημιουργίας, γιατί είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε το σύμπαν όταν ήταν ακόμη νέο. Και είναι αλήθεια ότι ύστερα από 7 δισεκατομμύρια χρόνια θα είναι το τέλος του ήλιου, ύστερα από 100 δισεκατομμύρια χρόνια τα τελευταία αστέρια, οι τελευταίες γενιές αστεριών θα σχηματιστούν από το αστρικό αέριο, το οποίο θα πάψει τότε να υπάρχει μέσα στο γαλαξία μας, θα έχει εξαντληθεί ολόκληρο, θα έχει χρησιμοποιηθεί για να σχηματιστούν αστέρια. Ύστερα από 10 δισεκατομμύρια χρόνια και τα τελευταία μικρά άστρα θα έχουν πεθάνει. Και οι άσπροι νάνοι, οι οποίοι είναι τα πτώματα των μικρών αστεριών, θα ψύχονται μέχρι να χάνοντας την ενέργειά τους, μέχρι να γίνουν, μεταβληθούν σε μαύρους νάνους, εντελώς ψυχρά αστρικά πτώματα, ύστερα από 103 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε το σύμπαν, οτιδήποτε και να υπάρχει, θα είναι εντελώς σκοτεινό, δεν θα υπάρχει παραμικρή λάμψη, για να δούμε. Και οι γαλαξίες θα αποτελούνται από πλανήτες που δεν εκπέμπουν φως, δικό τους φως, μαύρους νάνους, άστρα νετρονίων και μαύρες τρύπες. Στο μεταξύ, πολύ πριν γίνουν αυτά, και οι γαλαξίες θα έχουν αρχίσει να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Βλέπετε εδώ τον κοντινότερό μας μεγάλο γαλαξία, που είναι περίπου σαν το δικό μας. Αν μπορούσαμε να βγούμε έξω από το δικό μας και να τον δούμε, θα ήταν περίπου έτσι, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ο Μη 31. Και θα σας δείξω ένα μικρό φιλμάκι, γιατί το οποίο είναι προσομοίωση σε υπολογιστή, το οποίο όμως δεν ξέρω πώς να το βάλω μπρος. Βλέπετε εδώ μια αναπαράσταση του δικού μας γαλαξία, του δίσκου από πάνω. Και η κόκκινη τελίτσα στη μέση είναι η απόσταση του ηλιακού μας συστήματος από το κέντρο. Δεν έχει να βγούμε έξω και να το... Το φοβόμουν αυτό όταν μεταφέρουμε από το ένα στάλο. Γίνεται αυτό το πράγμα. Συμβαίνει συχνά. Θα το παίξουμε έτσι τότε, εντάξει. Θα το βάλουμε χωριστά, θα το βάλουμε. Θα το παίξει. Ναι. Λοιπόν, θα το βάλουμε έτσι, πώς θα γίνει ολόκληρο το εκράν. Βλέπετε το γαλαξία μας να περιστρέφεται με τον ήλιο, την κόκκινη κοιλίδα, και βλέπετε τώρα από κάτω να εμφανιστεί ένας άλλος γαλαξίας, που είναι ο γαλαξία της Ανδρομέδας, οι οποίοι αποτελούν μέρος του τοπικού μήνους γαλαξιών, είναι δεμένοι σφιχτά με τη βαρύτητα ένας με τον άλλον, χορεύουν ένα είδος μπαλέτου ή ένα ταγκό, αν θέλετε, δεν ξέρω ποιο είναι πιο αισθησιακό, και βλέπετε ότι όλο και πλησιάζουν.
Στα 3 δισεκατομμύρια πάνω είναι ο χρόνος που τρέχει, είναι η πρώτη σύγκρουση και ξαναέρχονται πάλι σε επαφή στρα από 4 δισεκατομμύρια χρόνια και στα 5 περίπου δισεκατομμύρια, τον καιρό που ο ήλιος θα πεθαίνει περίπου, οι δύο γαλαξίες θα σφιχταγκαλιαστούν σε ένα και μοναδικό γαλαξία. Τον έχουν αποκαλέσει Μιλκόμεντα μερικοί, ίσως Milky Way είναι ο γαλαξία στα αγγλικά, συγκερασμός του Milky Way και Ανδρομέδα. Τώρα, για να φύγουμε από εδώ. Ναι. Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Και αν μπορούσε καν υπάρχει, αν υπήρχε κάποιος στη Γη ύστερα από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον, θα βλέπε κάτι τέτοιο στον ουρανό, αρκετά εντυπωσιακό. Τέτοιου είδους φαινόμενα βέβαια θα συμβαίνουν σε κοσμική, σε συμπαντική κλίμακα. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι ένα φωτογραφικό κολλάζ από πραγματικές φωτογραφίες. Δεν ξέρω πόσοι γαλαξίες υπάρχουν εδώ, αλλά στο προσιτό μας σύμπαν, όπως είπε και ο κ. Βαρότος πριν, υπάρχουν περίπου 10 στην 11η γαλαξίες, κάπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι σχετικά ομοιόμορφα, αλλά είναι και οργανωμένοι σε ομάδες μίνι και υπερσμίνι γαλαξιών. Οι γαλαξίες που βρίσκονται μέσα στα σμίνι και στα υπερσμίνι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, μέσω της βαρυτικής δύναμης βέβαια, είναι η μόνη δύναμη που ισχύει στο μεγάκοσμο, και σε τέτοιες χρονικές διάρκειες, όταν μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια χρόνια, φαινόμενα τα οποία στη δική μας χρονική κλίμακα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, αποκτούν τη δική τους σημασία. Και ένα τέτοιο φαινόμενο είναι το βλέπετε σε ένα πλανητικό σύστημα. Μπορεί να εμφανιστεί ένα τρίτο αστέρι. Τα δύο αστέρια στο κέντρο είναι σφιχτά δεμένα μεταξύ τους με τη βαρύτητα, γυρνάει το ένα από το άλλο. Ένα τρίτο αστέρι μπορεί να εμφανιστεί, να περάσει κοντά, να τους μεταφέρει ένα μέρος της ορμής του, με αποτέλεσμα να σπάσει το δεσμό τους και τα τρία αστέρια να φύγουν μετά, το καθένα να ακολουθήσει διαφορετική τροχιά. Μπορεί επίσης να συμβεί και το άλλο, να πάρει ενέργεια από το διπλό αυτό σύστημα του αστέρι, να φύγει με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα προς τα έξω και το εσωτερικό σύστημα να βρεθεί σε πολύ πιο σφιχτές τροχιές. Εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους, αλλά αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν στο σύμπαν και πιστεύουμε ότι έπειτα από 10 στις 15 χρόνια, ένα τεράστιο νούμερο, είναι 1,000 τρισεκατομμύρια χρόνια, τα πλανητικά συστήματα, το δικό μας για παράδειγμα, θα πάψει να υπάρχει εξαιτίας αυτών των τριπλών αστικών συναντήσεων. Τέτοιου είδους φαινόμενα θα συμβαίνουν και στο εσωτερικό των γαλαξιών. Με αποτέλεσμα, ένας γαλαξίας σιγά σιγά να αρχίσει να χάνει τα αστέρια που βρίσκονται μακριά από το κέντρο, ένα είδος γαλαξιακής εξάτμισης, και τα κεντρικά αστέρια θα χάνουν ενέργεια. Τα εξωτερικά αστέρια θα κερδίζουν ενέργεια και θα φεύγουν στο μεσογαλαξιακό χώρο. Τα αστέρια όμως που θα βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο θα χάνουν ενέργεια και θα γυρίζουν όλο πιο κοντά το ένα στο άλλο, εκπέμποντας και βαρυτικά κύματα προς το τέλος. Και από ένα σημείο και μετά θα περάσουν μέσα από τον ορίζοντα γεγονότων, σχηματίζοντας γαλαξιακές μαύρες τρύπες δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών. Αυτό το φαινόμενο της εξάτμισης των γαλαξιών θα κρατήσει κάπου, θα συμβεί ύστερα από 10 στην 20 χρόνια περίπου και θα οδηγήσει στο σχηματισμό γαλαξιακών μαύρων τρυπών. Και τέλος, αντίστοιχα φαινόμενα θα συμβούν και στα γαλαξιακά σμήνη γαλαξιών, που περιλαμβάνουν χιλιάδες γαλαξίες, όπως το σμήνος της Παρθένου, το πιο κοντινό μας μεγάλο γαλαξιακό σμήνος, σχηματίζοντας μεγάλες, τεράστιες μαύρες τρύπες δισεκατομμύρια φορές στη μάζα του ήλιου. Αλλά και οι μαύρες τρύπες δεν πρόκειται να κρατήσουν για πάντα. Ξέρουμε τώρα, και μια που, όπως όλοι ξέρετε, Στίβεν Χόκινγκ πέθανε πριν από 2 μέρες, αν είναι γνωστός για ένα πράγμα στην επιστημονική κοινότητα, είναι γνωστός για αρκετά πράγματα, συνετέλεσε πάρα πολύ στην ανάπτυξη θεωρητικής φυσικής, αλλά το σημαντικότερο του ίσως επίτευγμα, η σημαντική προσφορά του, παρότι δεν έχει ακόμα επαληθευτεί, ούτε είναι εύκολο να επαληθευτεί, αλλά γίνεται γενικά παραδεκτό από την επιστημονική κοινότητα, είναι αυτό που αφορά την εξάτμιση των μαύρων τρυπών, η οποία εντελώς σχηματικά παρουσιάζεται κλασικά, με βάση την κλασική φυσική, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κάτι από μια μαύρη τρύπα. Ωστόσο, εφαρμόζοντας και την κβαντική φυσική, ο Χόκινγκ προσπάθησε να παντρέψει την κβαντική φυσική με την γενική θεωρία της σχετικότητας. Και στηριγμένο στην αρχή της αβεβαιότητας, μπορούμε να πούμε ότι από τις διακυμάνσεις του χωρόχρονου
στον ορίζοντα, γύρω από τον ορίζοντα γεγονότων μιας μαύρης τρύπας, μπορεί να σχηματιστούν σωματίδια ύλης αντιύλης, παραδείγματος χάρη ηλεκτρόνια από ζητρόνια, το ένα από αυτά να πέσει προς τη μαύρη τρύπα και το άλλο να ξεφύγει από τη μαύρη τρύπα. Για έναν εξωτερικό παρατηρητή θα ήταν σαν η μαύρη τρύπα να εξέπεμπε σωματίδια, σαν να εξατμιζόταν. Και φυσικά αυτό γίνεται σε βάρος της ενέργειας που υπάρχει μέσα στη μαύρη τρύπα, η οποία σιγά σιγά χάνει ενέργεια. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο της εξάτμισης των μαύρων τρυπών, ο Χόκινγκ υπολόγισε και τον χρόνο ο οποίος χρειάζεται, είναι πολύ μεγάλος, καμία σχέση με τις χρονικές διάρκειες που είχαμε μέχρι εδώ, είναι ανάλογος προς την τρίτη δύναμη της μάζας της μαύρης τρύπας. Μαύρες τρύπες σαν αυτές που προκύπτουν από το θάνατο των αστεριών, 10 φορές, 15, 30 φορές στη μάζα του ήλιου, θα εξατμιστούν ύστερα από περίπου 10 στην 66 χρόνια. Ένα τεράστιο νούμερο, δεν έχει κάποιο νόημα να προσπαθήσει να το φανταστεί κανείς. Οι γαλαξιακές μαύρες τρύπες περίπου στα 10 στην 94 χρόνια και οι υπεργαλαξιακές περίπου στα 10 στην 100, 102 χρόνια. Αν και για τέτοια νούμερα, θα το καταλάβετε πολύ εύκολα, δεν έχει καμία σημασία αν το χρόνο τον εκφράζεται σε χρόνο ή σε δευτερόλεπτα. Ένας χρόνος έχει 10 στην 7 δευτερόλεπτα. Άμα βγάλετε 7 από το 102, είναι 10 στην 95, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν, στο απότατο μέλλον του σύμπαντος βλέπουμε ότι, συνοψίζοντας αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, στα 10 στην 14 περίπου χρόνια τέλος αστρικής δραστηριότητας, διάλυση πλανητικών συστημάτων, εξάτμιση αστρικών γαλαξιακών τρυπών, στα 10 στην 100 χρόνια. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι αν οι ψυχρές μορφές ύλης, αυτά δηλαδή τα άστρα νετρονίων, οι μαύροι νάνοι που θα έχουν επιζήσει μέχρι τότε ή οι όποιοι πλανήτες έχουν επιζήσει, θα εξακολουθήσουν να επιζούν. Λοιπόν, ακόμη και αυτό, από ό,τι μας λέει η σύγχρονη φυσική, δεν πρόκειται να συμβεί. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η διάσπαση του πρωτονίου, η οποία προβλέπεται από πολλές από τις σύγχρονες θεωρίες, τις μεγάλες ενοποιημένες θεωρίες της φυσικής, δεν έχουν όμως επαληθευτεί, η οποία θα είναι, η διάρκεια της υπολογίζεται στα 10 στις 32 με 10 στις 200 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, τα πρωτόνια όλων των σχηματισμών που είπαμε πριν, των άστρων νετρονίων, των μαύρων νάνων κλπ., θα μετατραπούν σε άλλα ελαφρότερα στοιχειώδη σωματίδια, ζεύγη ηλεκτρονίων, ποζιτρονίων, μειόνια κλπ., τα οποία και αυτά με τη σειρά τους όντας ασταθή θα μετατραπούν σε ακτινοβολία. Εάν το πρωτόνιο είναι σταθερό, τότε ένα άλλο φαινόμενο της κβαντικής φυσικής, το γνωστό μας φαινόμενο σύραγγας, θα μετατρέψει οποιονδήποτε σχηματισμό, θα οδηγήσει το φαινόμενο σύραγγας. Το φαινόμενο σύραγγας θα. Ένα άστρο νετρονίων είναι ουσιαστικά ένας τεράστιος κρύσταλλος από νετρόνια. Όμως δεν βρίσκεται, ακόμα όσο ψυχρός και να είναι, η κβαντική φυσική μας λέει ότι δεν μπορεί να είναι εντελώς παγωμένο στο διάστημα. Υπάρχει μια μικρή ταλάντωση των νετρονίων για τη θέση ισορροπίας. Και το φαινόμενο σύραγγας μας λέει ότι εξαιτίας αυτής της ταλάντωσης κάποια από τα νετρόνια θα πηγαίνουν λίγο πιο κοντά στο κέντρο και κάποια θα φεύγουν από την επιφάνεια. Εξατμιζόμενο αργά-αργά, ενώ κάποια θα πλησιάζουν και θα σφιχταγκαλιάζονται και κάποτε θα περάσουν μέσα από τον ορίζοντα γεγονότων του αντικειμένου και θα μετατραπούν και αυτά σε μαύρες τρύπες, οι οποίες με τη σειρά τους θα εξατμιστούν. Έπειτα λοιπόν, ο Φρίμαν Ντάιζον, ένας κορυφαίος φυσικός του Πρίνστον, υπολόγισε αυτό το χρόνο σε 10 στη 10 ή στην 76 χρόνια. Αυτό το νούμερο είναι αδύνατο να το γράψετε. Το 10 στην 100 ή στο 200 μπορείτε να το γράψετε. Να πάρετε έναν άσο και να βάλετε 200 μηδενικά. Δεν στοιχίζει πολύ. Το 10 στην 10 στην 76 δεν πρόκειται να το γράψετε. Λοιπόν, σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε σήμερα, ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, το σύμπαν αναμένεται να αποτελείται από ελαφρά σωματίδια και υπέρσυρχη ακτινοβολία. Θα υπάρχει πάντοτε η ακτινοβολία των 3 βαθμών Κέλβιν, μόνο που τότε θα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ κοντά στο απόλυτο μηδέν. Αλλά ποτέ στο απόλυτο μηδέν. Βλέπουμε μια εικόνα λοιπόν εντελώς διαφορετική. Από κάποιες απόψεις μοιάζει με την εικόνα του αρχαίγονου σύμπαντος που αναφερθήκαμε πιο πριν. Στην αρχή είπαμε ότι υπήρχαν μόνο στοιχειώδη σωματίδια. Και στο τέλος θα υπάρχουν μόνο στοιχειώδη σωματίδια. Αλλά καμιά σχέση με την υπέρθερμη και υπέρπυκνη αρχική σούπα. Εδώ θα πρόκειται για μια υπεραραιή και υπερψυχρή σούπα. Οι αποστάσεις ανάμεσα σε δύο σωματίδια, ένα σωματίδιο και στο κοντινότερό του, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον ορίζοντα του τωρινού μας σύμπαντος. Το κοντινότερο σωματίδιο θα βρίσκεται πέρα από την άλλη άκρη του σύμπαντος. Αυτά που σας είπα λοιπόν, παρότι. Κύριε Πράντζο, έχετε. Τελειώσει και εσύ. 5 λεπτά. Όχι, όχι, τελείωσα. Είναι τελευταίο slide. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά που σας είπα
είναι ό,τι μπορούμε να πούμε σήμερα για το μέλλον του σύμπαντος, στηριγμένοι στη φυσική που ξέρουμε σήμερα. Τίποτα δεν αποκλείει, ίσα-ίσα θα ήταν έκπληξη αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, στο μέλλον καινούργιες φυσικές θεωρίες να αναπτυχθούν που να μας οδηγήσουν στο να αναθεωρήσουμε αυτή την εικόνα για το μέλλον του σύμπαντος. Ωστόσο, θα είναι καλό να κρατήσουμε έστω και στο πίσω μέρος του μυαλού μας την ιδέα ότι η θαυμαστή πολυπλοκότητα αυτού του κόσμου που μας περιβάλλει και μας αποκάλυψε η σύγχρονη επιστήμη μπορεί σε τελευταία ανάλυση να μην αποτελεί παρά μια φευγαλαία, εντελώς ασήμαντη στιγμή στην ιστορία του σύμπαντος. Αλλά ακόμη και αν είναι έτσι, θα είναι μια στιγμή τόσο σημαντική για μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πράντζο για την τόσο σπουδαία ομιλία του. Μπορούμε δύο ερωτήσεις, νομίζω, να προσθέσουμε. Αν υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Ναι. Ναι, η ερώτηση είναι αν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να συμβεί ένα άλλο Big Bang. Στο, ναι. Η εικόνα αυτή που παρουσίασα είναι κάτω από, θα μπορούσε να συμβεί κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ότι η διαστολή του σύμπαντος θα εξακολουθήσει να συνεχίζεται και ότι δεν θα συμβεί κάποιο καινούριο γεγονός πέρα από αυτά που βλέπουμε ή παρατηρούμε σήμερα. Για παράδειγμα, εδώ και αρκετό καιρό ξέρουμε ότι η διαστολή του σύμπαντος είναι επιταχυνόμενη. Υπάρχει λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια που την επιταχύνει τη διαστολή του σύμπαντος. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τι είναι η σκοτεινή ενέργεια. Θα μπορούσε αυτή η σκοτεινή ενέργεια να αποδειχθεί ότι δεν είναι σταθερή μέσα στον χρόνο και ότι μεταβάλλεται. Γιατί ξέρουμε ότι στις πρώτες στιγμές του σύμπαντος δεν υπήρχε αυτή η σκοτεινή γιατί ενέργεια. Γιατί δεν είναι από το τίποτε το Big Bang. Κάτι προϋπήρχε. Ναι, μισό λεπτό να συνεχίσω. Λοιπόν, εάν η σκοτεινή ενέργεια αυτή μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι ελκτικό, θα μπορούσε η διαστολή του σύμπαντος να σταματήσει. Προς το παρόν δεν φαίνεται, δεν έχουμε καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο. Αλλά αν σταματούσε και μετατρεπόταν σε κάποια έλξη, τότε θα πηγαίναμε σε μια άλλη κατάσταση, σε μια κατάρρευση κλπ. Αυτό τώρα προσέξτε, μετά πηγαίνουμε σε άλλου είδους συζητήσεις. Είναι το σύμπαν στο οποίο ζούμε ένα μοναδικό, ή είναι μέρος ενός πολυσύμπαντος. Γιατί τότε Big Bang μπορεί να συμβαίνουν και αλλού, σε άλλα μέρη, αλλά αυτά δεν πρόκειται να τα γνωρίσουμε στο δικό μας σύμπαν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα μας πάει πολύ μακριά. Και μην νομίζετε ότι έχω απάντηση για όλα αυτά, ούτε μην νομίζετε ότι η επιστήμη έχει απάντηση για όλα αυτά τα ερωτήματα. Εάν υπάρχουν πολλαπλοί κόσμοι, δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως ισχύει για τα πάντα ή. Θα σας παρακαλέσουμε, θα σας παρακαλέσουμε ένα ερώτημα. Υπάρχει άλλο ερώτημα από το ακροατήριο? Ερώτηση? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πράξη.